Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κοσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή ΤΕΤ Α ΤΕΤ. Φίλοι και φίλες, η πρώτη Κυριακή των εκλογών μόλις έλαβε τέλος. Τι είδαμε την πρώτη Κυριακή των εκλογών? Κάποιοι υποψήφοι δήμαρχοι έγιναν από την πρώτη Κυριακή δήμαρχοι. Πήραν τη λαϊκή τιμιγορία από τους δημότες. Στην περιφέρεια δεν είχαμε κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα, καθώς ο Σταύρος Αρναουτάκης πήρε την πλειοψηφία. Σε επίπεδο ευρωεκλογών νίκησε η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, με 10 μονάδες διαφορά. Την ίδια στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο μπήκε το κόμμα η Ελληνική Λύση, με επικεφαλής τον κύριο Βελόπουλο, ενώ σε επίπεδο Ευρώπης είδαμε έναν ακραίο λαϊκισμό να γιγαντώνεται. Είδαμε το κόμμα του Εθνικού Συναγερμού της Μαρί Λεπέν να κυριαρχεί στη Γαλλία, να νικάει το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν κατά 0,9% μονάδες, ενώ αυξημένα ποσοστά είχε και ο Σαλβίνι στην Ιταλία. Σήμερα λοιπόν η συζήτησή μας θα αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, όπως βλέπετε, έχουμε αλλάξει πάνελ, έχουμε αλλάξει σκηνικό. Σήμερα θα μιλήσουμε με 4 νέους ανθρώπους. 4 νέοι άνθρωποι θα σχολιάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι όπως έλαβαν χώρα την περασμένη Κυριακή. Αλλά ας μην μακρηγορώ και ας τους γνωρίσουμε ευθύς αμέσως. Έχω λοιπόν τη χαρά και την τιμή να σας γνωρίσω. Έχω στα δεξιά μου τη Σοφία τη Γιαλαμά, η οποία είναι διεθνολόγος. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στα αριστερά μου έχω τη Στέλλα την Καντιδάκη, η οποία είναι πολιτικός επιστήμονας. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχω επίσης τη χαρά να είναι μαζί μου ο Νίκος Κογκολάκης. Καλησπέρα, Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και έχω μαζί μου και τον Κώστα του Λαζαρίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, μιλάω στον Νικό, γιατί εκ προημίου έχουμε πει πως, επειδή δεν είμαι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς, πιστεύω πως ο Ελληνικός είναι μια καλή σύμβαση μεταξύ μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την όμορφη συζήτηση με σένα τώρα, Σοφία. Βασικά το ερώτημά μου είναι απλό και σαφές. Θέλω να μου κάνεις ένα σύντομο σχολιασμό, όπως θα κάνουν και οι άλλοι καλεσμένοι, σχετικά με τις εκλογές. Ένα σύντομο σχόλιο για τις τοπικές, περιφερειακές και τις ευρωεκλογές, όπως έλαβαν χώρα την Κυριακή. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λέγοντας το ότι οι πολιτικές εξελίξεις βλέπουμε ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική σκηνή και σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο στους Δήμους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε να κυριαρχούν τα δύο κόμματα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό. Βλέπουμε κάποιες πιο φιλοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και Δανία, νομίζω, να μην έχουν διχαστεί, να μην έχουν κάποιες ευρωσκεπτικές τάσεις, ας το πούμε έτσι, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου επικράτησαν τα πιο εθνικιστικά κόμματα και έχουμε άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, όπως ανέφερες και εσύ πριν, και σε Γαλλία και σε Ιταλία. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα, θα έλεγα το ότι οι Έλληνες δεν ψήφισαν σκεπτόμενοι τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά πιο πολύ στάθηκαν στη σύγκρουση των δύο επικρατέστερων κομμάτων, δηλαδή τι πολιτικές, ας πούμε, πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε νομίζω ψήφισαν λίγο στο δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και σε περιφερειακό επίπεδο, εδώ στην Κρήτη, είδαμε το ότι, όπως είπες, επικράτησε ο συνδυασμός του κ. Αρναουτάκη και είχαμε κάποιες αλλαγές στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους. Τώρα στο Δήμο η δεύτερη Κυριακή θα δείξει. Ακριβώς, θα δείξει. Κουράκης ή Λαμπρινός, αυτό είναι το δίλημμα. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω σε κάποιους Δήμους είναι πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Σε κάποιους άλλους έχουμε λίγο έτσι σκαμπανεβάσματα. Ακριβώς, ναι. Αλλά νομίζω η Κυριακή θα δείξει και το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε και στην άλλη κυρία που έχουμε απόψε δίπλα μας, τη Στέλλα την Καντιδάκη. Στέλλα, θέλω και ένα σχόλιο από σένα. Πώς είναι τις εκλογές? Οι απόψεις μου συγκλίνουν φυσικά με τη Σοφία. Δεν μιλάω, δεν χρησιμοποιώ επίθετα, έτσι. Εντάξει, ας πούμε, έχοντας μια εμπειρία και από το Δήμο Μολεβιζίου, τα πράγματα κρίνονται στην επόμενη Κυριακή όσον αφορά το ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος. Για την περιφέρεια τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. τουλάχιστον για μένα, για όποιον παρατηρεί την κίνηση του υποψήφιου περιφερειάρχη που ήταν ο κ. Ζανωτάκης, πλέον περιφερειάρχη ξανά, ή και των υπόλοιπων υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών ή συμβούλων. Φαινόταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, καλός ή κακός. Τώρα για τους Δήμους φαινόταν πάλι ότι θα πάμε δεύτερη Κυριακή αναγκαστικά λόγω των πολλών υποψηφίων που συμμετείχαν στο Δήμο Ηρακλείου. Και η δυναμική και των δύο υποψηφίων τώρα που έχουμε για την Κυριακή, του κύριου Λαμπρινού και του κύριου Κουράκη, φαινόταν ότι θα πάει ξανά αυτό το δίπολο όπως στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε, τις δημοτικές. Όσον αφορά τώρα τις ευρωπαϊκές, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες πριν, Σοφία. Τα αποτελέσματα ανάλογα τη χώρα ήταν αναμενόμενα, θα έλεγα εγώ. Όποιος παρατηρούσε την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές θα παρατηρούσε τη διάθεση των χωρών προς ψήφο. Υπήρχαν πολλές αλλαγές όσον αφορά τις έδρες που πήρε το κάθε κόμμα και πλέον φαίνεται ότι δεν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη πλειοψηφία στο ποιος θα αναλάβει το Ευρωκοινοβούλιο. Τις επόμενες μέρες. Κρίνεται σήμερα. Μάλιστα. Νίκο, τι πιστεύεις? Σαφώς η ανάλυση πρώτη ανάγνωση της κυρίας Γιαλαμά και της Στέλλας Καντιδάκη ήταν ορθή. Εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω το γεγονός ότι πιο πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανακουφιστικά τα αποτελέσματα. Τι θέλω να πω? Ότι τα κόμματα που πρόσκειται στον ευρωσκεπτικισμό, τα ακροδεξιά και εγώ θα έλεγα και αντιευρωπαϊκά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό σε εδρών 112 έδρες. Από τις 751 καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχουν αυξημένα μεν ποσοστά, αλλά δεν πρέπει να ανησυχεί ο Ευρωπαίος πολίτης ότι θα καταλάβουν κάποιο όργανο έτσι ώστε να είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι μια αντίδραση πιο πολύ. Άρα μην αγχωνόμαστε προς αυτό το σκέλος. Όσον αφορά στην Ελλάδα, εθνικοποιήσαμε, πιστεύω, τις ευρωεκλογές και έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα της προκήρυξης των εκλογών από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας. Δηλαδή, εδώ έγινε ένα σφάλμα στην ελληνική κοινωνία. Ο πολίτης δεν ψήφισε με γνώμονα το ευρωπαϊκό σύστημα επιστέγασμα των προσπάθειων του κάθε κόμματος να πείσει με την πολιτική ατζέντα την ευρωπαϊκή. Πιο πολύ, αλλά δεν υπήρχε και ακραία πόλωση. Δεν είδαμε δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει ακραία πόλωση. Γι' αυτό λόγω δεν είχαμε και πολλή συσπήρωση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταγράφεται ένα άνοιγμα 10%. Κυριαρχή Νέα Δημοκρατία, που δεν το περίμενε κανένας. Πιστεύω εγώ από τους αναλυτές, τώρα βγαίνουν μετά προφήτες και λένε ότι ενδεχομένως περιμέναμε τέτοια, ούτε ο ίδιος προσωπική άποψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περίμενε τέτοια διαφορά. Και είναι δύσκολο να διαχειριστεί αυτή την ήττα ο κύριος Τσίπρας. Εγώ πιστεύω πάντως ότι όλοι περίμεναν πως η Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσει. Ακόμα και οι πολλοί, έτσι, ας το μπορούμε να το πούμε, στενοί έτσι, φίλοι του κυβερνώντος κόμματος υποστήριζαν πως η διαφορά θα είναι μεταξύ 2 και 3 μονάδων. Όντως, ούτε και εμείς οι δημοσιογράφοι περιμέναμε ότι η διαφορά θα είναι τόσο πολύ μεγάλη. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Μόνο κανείς να δει τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Άδωνη Γεωργιάδη, καταλάβει ότι περίμενε σαν επιτυχία, είχε βάλει το 3 και πάνω. Φαντάζεσαι μια διαφορά 10%, πόσο βαραίνει τις ευθύνες της δεξιάς παρατάξεως. Για να κρατήσει αυτό το ποσοστό εν είδη εθνικών εκλογών. Αλλά να γυρίσουμε στο ζήτημα που το οποίο είχατε θέσει. Ότι πιο πολύ τις εθνικοποιήσαμε τις εκλογές και τώρα θα αλλάξει το διακύβευμα. Ήταν πιο χαλαρή ψήφος. Περιμένω σε αυτόν τον ένα μήνα, περιμένω ακραία πόλωση και δεν ξέρω κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κρατήσει αυτή τη διαφορά. Ωραία. Δεν ξέρω αν ευνοεί βέβαια και το ΣΥΡΙΖΑ να απολώσει το κλίμα εν είδη της πολιτικής που έχει χαράξει με την πολιτική παροχή. Είδαμε τους αξιόπιστους. Ωραία, θα το σχολιάσουμε και αργότερα. Κώστα, πες μας, πώς είδες τις εκλογές την Κυριακή? Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προηγούμενους. Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο το ότι ανέβηκαν τα ποσοστά των ευρωσκεπτικιστών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αν και εγώ δεν θέλω να τους αποκαλούσα έτσι, γιατί υπάρχουν σκεφτόμενοι άνθρωποι που όντως σκέφτονται κάπως διαφορετικά την Ευρώπη. Και όχι έτσι πώς πάει. Οπότε και αυτοί είναι ευρωσκεπτικιστές, αλλά όχι με μια αρνητική χρειά, με μια θετική χρειά. Δηλαδή θέλουν την Ευρώπη και να ενωθούν οι λαοί μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιποι ευρωσκεπτικιστές που έχει καθιερωθεί δεν τη θέλουν. Οπότε επειδή έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους, είναι κρίσιμο να δούμε γιατί έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους. Μια εύκολη ανάγνωση είναι ότι ό,τι κακό συμβαίνει στη χώρα μας και στη ζωή μας φταίει η Ευρώπη. και ό,τι καλό συμβαίνει φταίει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, ας πούμε. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των ευρωεκλογών, κατά τη γνώμη μου, για τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Υπήρχε μια κόπωση, νομίζω, κακή λέξη, δεν ξέρω. Κόπωση. Ναι, κόπωση από του κόσμου που, ναι, μεν πέρασε πολύ δύσκολα πριν το ΣΥΡΙΖΑ και είδε ότι αυτοί που κυβερνούσαν πριν κατάφεραν συσταγωγικά να φέρουν μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με την προοπτική τα καταργήσει. Δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν τα κατάφερε. Και όλη τη δυσαρέσκεια όλων των μνημονίων την πήρε πάνω του και φυσιολογικό. Γιατί στην καθημερινότητα δεν έκανε πολλά. Είδατε τα μεγάλα προβλήματα που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι. Έπρεπε να λύσει πρώτα τα μεγάλα, τη μακροοικονομία δηλαδή. Θα ήθελα όμως να ανοιχνεύσουμε μετά τα αίτια της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίπεδο τοπικών εκλογών, Κώστα. Τοπικών εκλογών είναι πιο ξεκαθαρά, νομίζω. Ήρθε ο κύριος Λαμπρινός με την προοπτική να αλλάξει όλο το πλαίσιο που κυβερνούσε πριν, τον τόπο μας, την πόλη μας, και που είχε συνηθίσει να βλέπει έργα πολίτης. Και ήρθε ο κύριος Λαμπρινός που, κατά τη γνώμη μου, χόλαινε να δημιουργήσει αυτό το έργο που ήθελε ο κόσμος. Και σε πολλά βασικά προβλήματα που είχε αφήσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως είναι η βασική καθαριότητα που μια ζωή αυτό ακούμε για το Ηράκλειο. Τώρα, στη δεύτερη Κυριακή, δύσκολα. Δεν ξέρω ποιος θα επικρατήσει, ή ο κ. Λαμπρινός ή ο Κουράκης. Γιατί πολλοί υποψήφοι που δεν βγήκαν στη δεύτερη Κυριακή είναι είτε διασπασμένοι από τον κύριο Κουράκη στην παράταξή του που υπήρχαν πριν, είτε δεν θέλουν να βγει ο κύριος Κουράκης. Οπότε θα είναι δύσκολο και για τους δύο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε, φίλοι και φίλες, στις εκλογές κλιμακωτά. Έτσι. Ξεκινάμε από τις δημοτικές εκλογές, αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω πώς έχει γίνει η κατανομή των εδρών με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα. Βρισκόμαστε στην Τρίτη, έτσι, και μέχρι τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, οι έδρες θα καταναμηθούν ως εξής. Ο Κουράκης καταλαμβάνει 18 έδρες, ο κύριος Λαμπρινός 12, ο κύριος Λιγερός 6, ο κύριος Σαμάκης 4, ο κύριος Βασιλάκης 1, ο κύριος Κουκιαδάκης 2, η κυρία Σχιναράκη 2 και ο κύριος Ινιωτάκης 2. Την Κυριακή αυτή ψηφίζουμε Κουράκη ή Λαμπρινό. Σοφία, Κουράκης ή Λαμπρινός? Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι ο κύριος Λαμπρινός έπραξε λιγότερες ψήφους έχει να κάνει με μια διάχυτη δυσαρέσκεια του Ηρακλειώτη Δημότη? Κοίτα, σίγουρα κάποιοι ψηφοφόροι του κυρίου Κουράκη νομίζω θα είναι οι δυσαρεστημένοι από τις πολιτικές του κυρίου Λαμπρινού. Από την άλλη όμως νομίζω ότι η στρατηγική που ακολούθησε ο κύριος Κουράκης με το να πλαισιώσει πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο ανθρώπους σημαντικούς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα και στο ποσοστό διαφοράς με τον κύριο Λαμπρινό. Ο οποίος ο κύριος Λαμπρινός είχε αποδυναμωθεί. Ειδικά ο κύριος Ινιωτάκης προέρχεται από την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού δύναμη των πολιτών. Η κυρία Κοχιαδάκη-Σπανάκη επίσης ήταν συνειδήτρια της παράταξης του κυρίου Λαμπρινού. Στέλλα, ήσουν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Κώστα Μαμουλάκη. Ναι. Θέλω καταρχήν να μας πεις ποια ήταν η εμπειρία σου και να μου πεις εάν ο κύριος Μαμουλάκης είναι δυνατός όντως να αντιμετωπίσει τον Μενέλαο Ποκέα τώρα την Κυριακή αυτή, σχετικά με το ποιος θα πάρει το χρήσμα για τη Δημαρχία. Είναι πολύ δυνατός. Εάν θεωρούσε ότι δεν ήταν δυνατός να το απεξέλθει και στον προεκλογικό αγώνα και στην ερχόμενη τετραετία, δεν θα συμμετείχε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σέβεται απόλυτα τους αντιπάλους του. Έχει γνώση όσον αφορά τις δυνάμεις του, τι μπορεί να κάνει ακόμα και όντως έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο για το Δήμο, έχει κάποιες βάσεις οι οποίες μπορούν να συνεχιστούν σε ένα πολύ μεγάλο έργο που έπεται ακόμα να γίνει στο Δήμο. Ο Δήμος έχει πάρει μία τροπή προς την ανάπτυξη σε θεματικά ποσοστά σε σχέση με πανελλαδικά, όχι μόνο στην Κρήτη, Έχει ένα μεγάλο αριθμό έργων, ο οποίος δεν μπορεί να αναρρεθεί με κανέναν τρόπο. Έχει δυναμικούς ανθρώπους που στηρίζουν τον κύριο Μαμουλάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον. Μπορεί να ανταπεξέλθει την επόμενη Κυριακή και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Θα καταφέρει το στόχο του να κερδίσει τον κύριο Ποκέα. Την εμπειρία σου όμως δεν μας την είναι ακόμα πολύ φρέσκο το θέμα των εκλογών. Νιώθω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν νιώθω ότι έχει φύγει από πάνω μας αυτή η ευθύνη, η τεράστια, οι σκέψεις, το να έχει συνέχεια με κόσμο. Η εμπειρία μου από όλη αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά πολύ διαφωτιστική. Αντιλαμβάνεσαι το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, που όταν είσαι απλός πολίτης δεν έχεις αυτές τις γνώσεις. Δεν θεωρείς ότι φταίει ο Δήμος για τα σκουπίδια, φταίει ο Δήμος για τις λακκούβες στο δρόμο. Δεν είναι έτσι. Όταν μπεις πραγματικά στα πράγματα και δεις τη διαδικασία, ότι οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας, ας πούμε, πήρανε και 8 χρόνια για να υπογραφούν και να ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή να γίνουν, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μεγάλη ευθύνη. Όχι, αλλά όταν πούμε ότι για ένα έργο του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με την κυβέρνηση ή την κάθε κυβέρνηση, ήθελε 13 υπογραφές από διαφορετικές υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το έργο παίρνει καθυστερήσει και οι άνθρωποι πεθαίνουν στο ΒΟΚ. Η εμπειρία μου είναι ότι γνώρισα πολύ κόσμο. Θετικά γνώρισα επίσης το έργο του κ. Μαμουλάκη. Επισκεφτήκαμε κάθε μέρος στο Δήμο Μολεβιζίου και όλο αυτό δεν πάβει να είναι μια θετική εμπειρία. Νίκο, γιατί ο Λαμπρινός πήρε τόσες λίγες ψήφους σε σχέση με τον κύριο Κουράκη, ο οποίος βγήκε πρώτος? Κοιτάξτε να δείτε, η κάθε μορφή εξουσία φθείρει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αν κοιτάξει κάποιο τα ποσοστά που είχε λάβει ο νυν δήμαρχος την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, θα πει ότι μάλλον ενθαρρυντικά είναι αν επαναληφθεί ένα, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, πολιτικό ντεζαβού. Δηλαδή από εκεί που ήταν δεύτερος την πρώτη Κυριακή. Όπως έγινε το 2014. Ναι. Ήταν μεγαλύτερη διαφορά τότε. Συμφωνώ. Απλά που έγκυται τώρα, δύο σκέλη έχει. Ότι δεν ήταν τόσοι πολλοί υποψήφοι, μιλάμε στον αριθμό 9, που καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι συμμαχίες, ειδικότερα Λιγερός ή Σαμάκης. Με τον νεοεκλογικό. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε με τον Κλειστέ, είναι μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Τώρα μιλάς για τη διαχείριση μετά που θα βγει κάποιος δήμαρχος και ποιες συνεργασίες θα αναπτυχθούν μεταξύ τους. Και όχι μόνο αυτό, και τώρα. Αυτή την Κυριακή, ποιες συνεργασίες. Ναι, σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα παίζεται το παιχνίδι. Αυτοί που μιλάμε την ώρα έχουν πάρει φωτιά τα πολιτικά γραφεία των δύο αντιμάχων. Ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ότι δύο σκέλη. Ναι, μεν έχουμε 9 υποψηφίους, αλλά το δεύτερο σκέλος είναι ότι ο κύριος Κουράκης είναι πολιτικά έμπειρος. Που σημαίνει τι? Δεν βλέπω να την ξαναπατάει εκείνος λεγόμενο και δεύτερη φορά. Θα προσέξει πολύ περισσότερο και δεν θα υποτιμήσει τον αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί καθορίζονται οι εξελίξεις με βάση τους σχετισμούς που θα αναπτύξει ο δήμαρχος. Έτσι όπως βλέπω αυτή τη στιγμή τα υπάρχοντα δεδομένα, βλέπω Κουράκι. Ας μου επιτραπεί αυτή η πολιτική εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση την πλειοψηφία των δημοτικών εδρών θα τις έχει ο κύριος Κουράκης. Δεν ισχύει το προηγούμενο εκλογικό σύστημα, όπου στο δεύτερο γύρο τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μαζί με τον άνθρωπο, με τον επικεφαλής της παράταξης εκείνης που έβγαινε δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό ήθελα να σου πω, Νίκο, πολύ ορθή παρέμβαση είναι και πώς, αν βγει ο κύριος Λαμπρινός επανεκλεγεί, πώς θα σχηματίσει μια πλειοψηφία, πώς θα παίρνονται πλέον οι αποφάσεις και με τι ρυθμό. Μην κολλησιεργούν λόγω των συσχετισμών δυνάμεων, αλλά και ένα δεύτερο είναι ότι καθοριστικό ρόλο, εκτός από τις συνεργασίες ενδεχομένως του κ. Λιγερού και του κ. Σαμάκη, είναι η συνεργασία που θα γίνει με τους υποψηφίους που μένουν εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα κάνει ο 19ος του κ. Κουράκη ή ο 13ος του κ. Λιγερού που είναι πρώτος επιλαχών. Θα τρέξει το ίδιο όπως πριν. Θα κινητοποιήσει τον ίδιο κόσμο. Είναι και αυτή μια παράμετρος που πρέπει, κ. Κοσμαδάκη, να τη λάβουμε υπόψη. Κώστα. Το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Εγώ νομίζω ότι πλέον δεν είμαστε στη φάση που μου λέει ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ψήφισε Κουράκι και εγώ θα πάω να ψήφισω Κουράκι. Σε δεύτερη Κυριακή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κάνουν είτε την πρώτη επιλογή ή μπορεί να κάνουν και άλλη επιλογή. Δεν είναι απόλυτο δηλαδή αυτό. επειδή βάλαμε το θέμα του εκλογικού νόμου, εγώ πιστεύω ότι ναι, στην αρχή θα υπάρχουν δυσκολίες συνεργασιών, αλλά πρέπει να μάθουμε σε αυτό. Δηλαδή, αν δεν συνεργαστούμε, πώς θα προχωρήσουμε. Ναι, ήταν πιο εύκολο να έχουμε την πλειοψηφία και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εισαγωγικά, αλλά αν δεν μπορούμε να πείσουμε και τον διπλανό μας πώς πρέπει να προχωρήσουμε, γι' αυτό υπάρχει και διχασμός. Γιατί αν δεν το πείσουμε λίγο σε κάποια επιμέρους θέματα πώς πρέπει να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάλι τα ξανακοιτάμε πίσω. Και πάλι, δηλαδή, ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Και αυτό έχει να κάνει και με την Ευρώπη. Δηλαδή, όλα είναι. Αυτή τη λογική έχουν. Δηλαδή, οι συνεργασίες πάντα πρέπει να προσδοκάς τη συνεργασία. Έστω και στο πιο μικρό πεδίο, έστω και στο τίποτα. Να βρίσκεις μια κουκίδα, να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις χωρίς φανφάρες και φωνές. Η δημοκρατία και... έχει το στοιχείο, έχει το σπέρμα της συνεννόησης. Η δημοκρατία τώρα, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επίπεδο περιφέρειας. Σοφία, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης πήρε τόσες πολλές έδρες? Είχε κάνει τόσο μεγάλο έργο ή είχε δυνατό ψηφοδέλτιο? Θεωρώ ότι το έργο του κ. Αρναουτάκη μέχρι τώρα είναι μεγάλο. Υπάρχει κόσμος στην Κρήτη που ψηφίζει και το λέει ότι ψηφίζει ο Αρναουτάκη και είναι ευχαριστημένος με την πορεία του κ. Αρναουτάκη. Σαφώς το ψηφοδέλτιο ήταν πολύ δυνατό. Είχαμε μεγάλη πληθώρα γιατρών αυτή τη φορά. Είχαμε καινούρια και φρέσκα άτομα που είδαμε να αναδεικνύονται. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι και ο κύριος Μαρκογιαννάκης ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε τη δυναμική να πάρει... Δεν είχε ψηθεί, να πούμε δημοσιογραφικά. Και από άποψη να πείσει τον κόσμο να ταυτιστεί, ας πούμε, με την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Κρήτης και να πείσει τον κόσμο ότι ναι, ψήφισέ με σαν Περιφερειάρχη, και νομίζω ότι δεν είχε αντίπαλο ουσιαστικά. Ναι. Κάποιοι είδαμε όμως ότι κάποιοι νεοδημοκράτες ψήφισαν βάσει του κόμματος και όχι τον υποψήφιο, ας πούμε, Περιφερειάρχη, δηλαδή το πρόσωπο. Δεν ψήφισαν πρόσωπο κεντρικά οι νεοδημοκράτες. Ψήφισαν για το κόμμα. Και κάποιοι ίσως πιέστηκαν κιόλας. Τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Ναι. Με δεδομένο τώρα πως... Ήθελε περισσότερο χρόνο ο κύριος Μαρκογιαννάκης για να πείσει, νομίζω. Εγώ τώρα σου βάλω ένα άλλο ερώτημα. Με δεδομένο πως η Κρήτη ψηφίζει κεντροαριστερά, έτσι. Ειδικά εδώ στο Ηράκλειο το ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι, το Ηράκλειο είναι πάντα το κάστρο του Πασόκ. Τώρα έχει γίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύεις το γεγονός ότι ο κύριος Αρναουτάκης, επειδή είχε τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, τον βοήθησε στην εκλογή του? Δηλαδή ότι είχε μια πολυσυλλεκτική, ναι, μεν ταυτότητα, αλλά από την άλλη είχε και μια κεντροαριστερή. Ό,τι όποιος είναι κεντροαριστερός, ας έρθει μαζί μου. Ενώ ο Μαρκογιαννάκης έκανε μπαμ ότι εγώ εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τον κύριο Αρναουτάκη, νομίζω ότι από τις 13 ελληνικές περιφέρειες είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει χαρακτηριστεί με κάποιο χρώμα, ας το πούμε, πολιτικά, και είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, γιατί βλέπουμε ότι σε εθνικό επίπεδο αλλάζουν τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι ήταν καθαρά δική του επιτυχία και όχι μόνο το πολυσυλλεκτικό, όπως ανέφερες, ψηφοδέλτιο. Καθαρά δική του επιτυχία. Ναι, στοιχηθήκαν τα κόμματα πίσω από το πρόσωπο, όχι το πρόσωπο πίσω από τα κόμματα, στην περίπτωση του κ. Αρναουτάκη. Μάλιστα. Στέλλα, έρχομαι σε σένα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, γιατί αναδείχθηκε πρώτος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη? Όπως είπε και η Σοφία πριν, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι πλέον στηρίζουν την προσωπικότητα του Σταύρου Αρναουτάκη σαν προσωπικότητα, όχι σαν κομματική παράταξη, ας το πούμε και έτσι, κάποιο πολιτικό χρώμα. Πολλοί άνθρωποι εκτιμούν από όλα τα μέρη της Κρήτης το έργο του κ. Αρναουτάκη και εξίσου εκτιμήθηκαν και οι υποψήφοι του κ. Αρναουτάκη. Γι' αυτό φαίνεται και από τους ψήφους που έχουν πάρει ο καθένας και ακόμα μετρούνται κάποιοι ψήφοι. Η πορεία θα δείξει ότι όντως αυτοί οι ψήφοι δεν θα πάνε χαμένοι. Ο κ. Ζανωτάκης θα συνεχίσει να έχει ένα δυναμικό έργο όσον αφορά για την περιφέρεια Κρήτης. Χρειάζονται πολλά να αλλάξουν, δεν καθαγιάζω τα πάντα. Πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές και μεγάλη στήριξη κυρίως από τη κυβέρνηση όσον αφορά να ενισχυθεί η περιφέρεια Κρήτης. Και ο κύριος Ζανωτάκης πρέπει να αναδράξει κάθε ευκαιρία που θα του προσθέσει μπροστά του, έτσι ώστε να αναδειχθεί η Κρήτη στη θέση που της αξίζει. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, επανερχόμαστε σε λίγο και οι δύο καλεσμένοι, οι δύο άλλοι καλεσμένοι θα μας απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσα προηγουμένως. Φίλοι και φίλες, είμαστε ξανά εδώ. Πάμε τώρα στον Νίκο Κογκολάκη. Νίκο, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης ήταν ο μεγάλος νικητής των περιφερειακών εκλογών? Καταρχάς, συγχαρητήρια στον περιφερειάρχη μας. Νίκησε κατά κράτος με 60% έρχεται δεύτερος, αν δούμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών, δηλαδή μόνο ο κύριος Τζιτζικός θα τον περνάει στο Κεντρικής Μακεδονίας στην περιφέρεια, άρα είναι μεγάλη επιτυχία. Πρώτον, και δεύτερον, ότι είναι και ο μακροβιώτος περιφερειάρχης. Αυτό το καθιστά ότι, όπως μιλήσαμε πριν, η εξουσία φθείρει. Δεν το είδαμε να μετουσιώνεται αυτό στο Σταύρο Αρναουτάκη. Αλλά για να λέμε όλες τις παραμέτρους, είχε έτοιμο μηχανισμό τόσων ετών. Δηλαδή, ο πολίτης του Ρεθύμνου ήξερε τον αντιπεριφερειάρχη, του Ιχανίων, όλων των περιφερειακών ενωτήτων είχε έτοιμο μηχανισμό. Έκανε και πρόσθεσε και νέα πρόσωπα, αλλά ως επιτοπλίστων, αν δει κανείς τα ψηφοδέλτια τους, όλους τους περιφερειακές ενότητες, ήταν κατά 75% τα ίδια άτομα, που σημαίνει ίδιος μηχανισμός. Ο κόσμος τους γνωρίζει. Είχε σαν αντίπαλο δέος από τη δεξιά παράταξη τον κύριο Μαρκογιαννάκη, ο οποίος έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και πρέπει να αναδειχτεί και συμβουλευτικά. Μπορώ να πω ότι καλό είναι να έχει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Αρναουτάκης. Άρα θέλουμε ένα σοβαρό αντίπαλο δέος για να κάνει το διάλογο πιο παραγωγικό. Τα ποσοστά δεν τον ευνοούν, αλλά στο χέρι του είναι να το κεφαλοποιήσει και στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, αν πάρει βεβαίως πάλι το χρήσμα, να μπορέσει να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια. Κύριε Κοσμαδάκη, κατά τα άλλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα, θα υλοποιήσει, με αυτή κατέβηκε. Αυτό θα δείξει ο χρόνος, έτσι. Ναι, βεβαίως. Απλά πρέπει να δούμε και τα έργα που έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι οποίοι Ηρακλειώτες μείνανε πολύ ικανοποιημένοι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και γι' αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας δούμε από τώρα και στο εξής, αν συνεχίσει την διαπορία. Δεν θέλω να δω μια πολιτική ανακούφιση από τον Σταύρο Αρναουτάκη, να κατεβάσει τις μηχανές επειδή εκλέχτηκε. Θέλω με τον ίδιο ζήλο να συνεχίσει και στη νέο Περιφερειακό Συμβουλίο. Κύριε Κοσμαδάκη, θα ήθελα να συμφωνήσω πολύ με τον κύριο Κογκολάκη όσον αφορά την υποψηφιότητα του κύριου Μακρογιαννάκη. Ναι, να τονιστεί. Ότι είναι ακόμα εδώ, έχει πάρει κάποιες έδρες. Πρέπει να δείξει πραγματικά το πρόσωπο που ίσως δεν έδειξε στην προεκλογική καμπάνια. Έτσι ώστε να αντιστρέψει ίσως κάποιες αρνητικές απόψεις. Στέλλα προέρχεται και από τη νέα γενιά, ο κ. Μαρκογιαννάκης, πρέπει να τονιστεί. Πρέπει να υπάρξει ανανέωση. Που σημαίνει θέλουμε ένα δυνατό Μαρκογιαννάκη. Ωραία. Κώστα. Πάνω σε αυτό που λένε τα παιδιά τώρα τελευταία, όντως πρέπει να υπάρχει αντίπαλο δέος. Να υπάρχει μια πίεση παραπάνω για να κάνει κάποιες πράγματα που έχει το τιμόνι. Ο κ. Αρναουτάκης βγήκε γιατί πας στις αρχάνες και λες. Τι τεράστια. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ο Αρναουτάκης το έκανε όλο αυτό. Ένα καινούριο χωριό. Είναι εκπληκτικό έργο. Και το ακολουθεί ακόμα και σήμερα, λιγότερο βέβαια. Και το έργο που έχει κάνει κατά τα χρόνια που είναι τώρα έτσι στην περιφέρεια. Επίσης, εγώ θα του προσάψω κάτι, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη. Και εμείς και όλοι μας. Ο ΒΟΑΚ που ακούμε τόσα χρόνια πρέπει να γίνει. Οι τοπικοί άρχοντες είναι, δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος μόνος του, αλλά είναι και να πιέζουν τις κυβερνήσεις να κάνουν σημαντικά έργα μεγαλόπνοα για τον τόπο μας. Και επειδή έχει τις δυνατότητες, γιατί δεν ξέρω, προσπάθησε, δεν προσπάθησε. Πολλά χρόνια είναι πάνω και δεν είδαμε το ΒΟΑΚ. Αυτό. Μάλιστα. Ας αφήσουμε τώρα τις περιφερειακές εκλογές και ας πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης. Ευρωεκλογές. Πολλοί λένε πως οι ευρωεκλογές αυτές είναι προάγγελος των εθνικών εκλογών, οι οποίες θα γίνουν 7 του Ιούλη. Σοφία Γιαλαμά, θέλω να σε ρωτήσω. Σχεδόν 10 μονάδες νίκησε η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύεις πως για αυτή την ήττα ευθύνεται καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνεται η επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας? Κάποια λάθη που ενδεχομένως έκανε το κυβερνητικό στρατόπεδο, π.χ. η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, γιατί η Μακεδονία καταψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα το ζήτημα της Μακεδονίας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών πόλωσε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι η εύνοια, η ευνοϊκή, ας πούμε, πολιτική, με επιδόματα και κάποιες άλλες έτσι ενέργειες του κ. Τσίπρα, δεν απέδωσε σε ψήφους, να το πούμε απλά. Δηλαδή ευνοεί συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες τελικά δεν έφτασαν ώστε να μειώσει την ψαλίδα που δεν περιμέναμε να είναι στις 10 μονάδες. Οπότε, πέρα από την Μακεδονία, θεωρώ ότι έχει λίγο κουράσει, νομίζω, η πολιτική που ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας και η μπλε παράταξη επικοινωνιακά σαν έχει γίνει πιο επιθετική τους τελευταίους μήνες. Το ότι οι ευρωεκλογές έγιναν την ίδια μέρα με τις δημοτικές και τις περιφερειακές ήταν πολύ σωστά, όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, για να ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα ώστε να οθήσει και τον Πρωθυπουργό να προαναγγείλει τις εθνικές. Δηλαδή είναι απόλυτη ταύτιση. Η ψήφος τους δεν ψήφισαν για την Ευρώπη. Δεν ψήφισαν για την ευρωπαϊκή, ας πούμε, πορεία ακριβώς, ούτε για τα θέματα που απασχολούν, όπως την κλιματική αλλαγή, όπως το μεταναστευτικό, την οικονομία της Ένωσης. Και γενικά βλέπουμε το ότι και η Ελλάδα τελικά, όπως και οι περισσότερες χώρες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό σχήμα, δεν τείνουν να συνεργάζονται όσον αφορά τα high politics, τις υψηλές, τα θέματα υψηλής πολιτικής. Θέματα υψηλής πολιτικής, ακριβώς, όπως εξωτερική πολιτική. Ναι. Ακριβώς. Εξωτερική πολιτική, άμυνα, δρομόλογο, όλα τα αφήνουμε απ' έξω. Οπότε θεωρώ ότι και σε εθνικό επίπεδο ταυτίσαμε τις ευρωεκλογές με τις πρεχόμενες εθνικές. Μάλιστα. Στέλλα Καντιδάκη, οι ευρωεκλογές είναι προάγγελος των εθνικών εκλογών. Δηλαδή το σενάριο που είδαμε την Κυριακή αυτή θα επαναληφθεί σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα. Να πω την αλήθεια, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Με την έννοια του ότι έστω και μικρό χρονικό διάστημα που απέχει ευρωεκλογές που έχουμε την Κυριακή μέχρι 7 Ιουλίου που έχουμε εθνικές εκλογές, αναλόγως τα κόμματα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, μπορούν να αλλάξουν τακτική τους και να τη διαμορφώσουν έτσι ώστε να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο και να τους δώσει αυτός ο κόσμος την ψήφο τους. Και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα, όσο αδιανόητο και να φαίνεται αυτό, και όμως μπορεί να το κάνει με σωστή τακτική, και η Νέα Δημοκρατία να προσαρμοστεί λίγο με την πραγματικότητα, γιατί όπως φαίνεται και από την προεκλογική περίοδο που ήταν με τις ευρωεκλογές, φαινόταν ότι κάπου έχανε, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, όσον αφορά να συνδέσει την Ελλάδα με τις ευρωεκλογές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πάλι μεγάλο λάθος να συνδέουμε τις ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές. Πόσο μάλλον να επιλέγουμε τα δικά μας κόμματα να μας εκπροσωπήσουν και μετά, χωρίς να ξέρουμε απαραίτητα τα ευρωπαϊκά κόμματα, ποιος μας εκπροσωπεί στην ουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει περιθώριο για αλλαγές και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Περιμένοντας εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Νίκο, ο Τσίπρας τα βάλε με την Εκκλησία. Ο Τσίπρας ψήφισε μια συμφωνία των Πρεσπών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λάθος με τα αναδρομικά. Έτσι, κάποιοι ισχυρίζονται πως αυτοί είναι οι τρεις βασικοί λόγοι που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ιτήθηκε σε ευρωεκλογές. Συμμερίζεσαι, ασπάζεσαι το συγκεκριμένο ισχυρισμό? Πριν πάμε στην επιμέρους που είπατε, αξίζει να φωτίσουμε ότι 58% πήγαν στις κάλπες, ένα μεγάλο ποσοστό, αυξήθηκε κατά 15% από τις προηγούμενες ευρωεκλογές το ποσοστό. Δηλαδή οι Έλληνες πήγανε και δεν προτίμησαν πρώτα να ακολυμπήσουν και τα συναφή, πήγανε, ψήφισαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια βοήθησε και ο παράγοντας ότι είχαμε τους 17χρονους πήγαν και ψήφισαν. Ένα δεύτερο θετικό που πρέπει να φωτιστεί είναι το χαμηλό ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Αλλά μπήκε και το κόμμα Ελληνική Λύση. 4,9 η Χρυσή Αυγή, 4,1 η Ελληνική Λύση. Εντάξει, που είναι επίσης ένα ακραίο συντηρητικό κόμμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα ταυτίσουμε πλήρως. Η μόνιμη απόδοση είναι ότι είναι ένα φασιστικό κόμμα η Χρυσή Αυγή. Ναι, μεν μπήκε ο Βελόπουλος. Είχαμε την καταβαράθρωση, την κατακρήμνηση άλλων δεξιών κομμάτων. Βλέπε, όσο δεξιό και αν μπορούμε να πούμε πλέον, ότι ήταν ο Πάνος Καμμένος. Το Λάος έκανε μια σημαντική πορεία, αλλά αλλοιώθηκε. Ο Φαΐλος Κραϊντιώτης το ίδιο. Άρα, δηλαδή, πήρε ο Βελόπουλος και έκοψε ποσοστά από τη Χρυσή Αυγή. Πολύ ποσοστό. Άρα πρέπει να φωτιστεί αυτό. Πριν όμως το αρνητικό είναι ότι σε ηλικίες 16 μέχρι 24, ηλικίες δηλαδή νεολαίας, η Χρυσή Αυγή είναι πολύ δημοφιλής. Πήρε 13%. Αυτό πρέπει λίγο να μας ανησυχεί και να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, ένας διάλογος για την νεολαία. Άρα οι ευρωσκεπτικιστές από τη μία δεν μας αγγίζουν με το ποσοστό που πήρανε. Ναι, μεν όμως στην νεολαία έχουμε πανευρωπαϊκά υψηλά ποσοστά. Αυτό. Εντάξει, συγγνώμη που καταχράζουμε τον χρόνο, έπρεπε να φωτιστούν αυτά. Όσον αφορά τώρα την εκλογική ήττα, πιστεύω περισσότερο έχασε ο κύριος Τσίπρας παρά κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δείτε, δεν μπόλωσε το κλίμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογείται αυτή η διαφορά. Η διαφορά αυτή ήρθε ως επακόλουθο της πολιτικής φθοράς, το σκανδάλο που προαναφέρατε, πολύ σημαντικό ρόλο. Θα προσθέσω και λίγο το κότερο επικοινωνιακά έπαιξε τις τελευταίες μέρες που είδαμε τον Πρωθυπουργό. Να βρίσκεται πάνω σε πότε. Έπαιξε και βοήθησε. Η Νέα Δημοκρατία έχει φοβερό επιτελείο σε θέμα επικοινωνίας. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη νίκη, αν θέλει να έχει ανάλογα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά μια πρόβλεψη για τις εθνικές εκλογές, είναι ότι λίγο ή πολύ εκεί θα διατηρηθούν οι δυνάμεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν το Μέρα, το οποίο δεν μπήκε για λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν μπήκε. Ναι, για λίγο. Για λίγο δεν ξέρω άμα ψηφιστεί αυτή τη φορά και που θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Γιατί με τον Ευρωπαϊκό Μανδύα κατέβηκε το Μέρα. Είναι πολύ σημαντικό. Πήρε κοντά στο 3%. Μπορεί να διαμορφώσει εξελίξεις. Αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θέλει να επιβιώσει πολιτικά πλέον, πρέπει να μειώσει αυτή τη διαφορά. Αλλιώς θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι θέμα επιβίωσης για τον Αλέξη Τσίπρα, οι εκλογές, οι εθνικές. Μάλιστα. Κώστα, έχω εδώ μπροστά μου κάτι στοιχεία. 2015, τα άτομα ηλικίας 18 έως 24, το 40% των νέων στήριξε ΣΥΡΙΖΑ το 2015, 18% η Νέα Δημοκρατία. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη στον νεανικό αυτό, αν μπορούμε να το πούμε, εκλογικό κοινό με 30,5%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 15 μονάδες. Γιατί έχασε τόσο μεγάλο μέρος της νεολαίας ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, το οποίο αυτό το ερώτημα αποτελεί επέκταση, έτσι, του ερωτήματος που έθεσα στους δύο προηγούμενους καλεσμένους. Γιατί. Δύσκολη απάντηση, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 ανέβηκε ως ο άνθρωπος που θέλει να τα αλλάξει όλα και να βομβαρδίσει την Ευρώπη ώστε να γίνει καλύτερη και εμείς να γίνουμε καλύτεροι κτλ. Οπότε εκεί κινητοποιεί στους νέους που είναι πιο αντιδραστικοί. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε μια αντιδραστικότητα στους επικυρίαρχους, ας πούμε, και πήρε μαζί του πολύ κόσμο. Στην πορεία βέβαια που δεν τα κατάφερε αυτό που είπε ότι θα κάνει, αφομοίωσε κάποιες πολιτικές που για αυτές τις πολιτικές αντιέδρασε ο κόσμος, η νεολαία, και δεν ψήφισε την Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε λέει ο νέος, όλοι μας, μα καλά, εσύ μας έλεγες ότι θα τα αλλάξω όλα. Τελικά κάνεις τα ίδια. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία με μένα βέβαια, αλλά οκ, αν κάνεις τα ίδια θα σε ξαναψηφίσω. Οπότε θα ψηφίσω την Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς τα ίδια είστε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, είναι τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει ιστορική μνήμη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, όπως υπήρχε παλιότερα. Και είναι λίγο παροχημένο αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει. Οπότε λένε εντάξει, Νέα Δημοκρατία. Δεν μας πειράζει. Και όχι ένα προοδευτικό κόμμα που δίνει δικαιώματα ατομικά, ελευθερίες ατομικές, ανοίγει την κοινωνία, προσπαθεί να συζητήσει με τον κόσμο και να βρουν μια κοινή περπατησιά, α το πούμε έτσι. Δεν το καταλαβαίνει, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει το πώς περνάει ο πατέρας του Ότι ο πατέρας του τώρα είναι επιτυχημένος στα χρέη, ας πούμε, ότι δεν βρίσκει δουλειά, ότι βλέπει και την επίθεση την επικοινωνιακή είτε με σκάνδαλα είτε με λιγότερο σκάνδαλα που δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πολιτική. Είναι μόνο επικοινωνία, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν σκάνδαλα. Δεν... Τουλάχιστον θα φανεί και στην πορεία αν βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αν υπήρχαν σκάνδαλα. Οπότε λίγο και η εικόνα, η επικοινωνία, όλα μαζί έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ας πάμε τώρα λίγο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτό που μπορεί κάποιος έτσι αναλυτής, δημοσιογράφος, αλλά και ένας απλός άνθρωπος να παρατηρήσει, είναι πως άνθησε ο ακραίος λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός. Θέλω λοιπόν να σχολιάσουμε τώρα. Έχουμε τη Μαρί Λεπέν, έτσι, ένα κόμμα το οποίο είναι καθαρά εθνικιστικό, είναι καθαρά αντιμεταναστευτικό. Έχουμε το Σαλβίνι, ο οποίος μετέχει στην κυβέρνηση της Ιταλίας και μάλιστα έβγαλε πάρα πολύ ανωδικά ποσοστά, έτσι. Την ίδια στιγμή έχουμε και στην Αυστρία, έχουμε το ακροδεξιό κόμμα, συμμετέχει κανονικά στην κυβέρνηση. Έχουμε ένα Brexit με πάρα πολλά ερωτηματικά, καλώς ή κακώς το Brexit αναδείχθηκε ως καθαρά μια ευρωσκεπτικιστική τάση, αν και πάντα πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποσχιστικές τάσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να σχολιάσουμε αυτό. Σοφία, ξεκινήσω πάλι με σένα πρώτα. Σ' ανησυχεί αυτή η άνθηση, εντός εισαγωγικών η άνθηση του ακραίου λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού? Σαφώς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όπως είπαμε, στις λιγότερο φιλοευρωπαϊκές χώρες είναι ανησυχητικά, διότι θα έλεγα ότι η ηλικία, όπως είπε και ο Κώστας, θα συμφωνήσω, δεν υπάρχει ιστορική μνήμη για κάποιους το τι έγινε παλαιότερα, πώς ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είχε μία άνοδο της εθνικιστικής, της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Μετά το ευρωπαϊκό, ας πούμε, δημιούργημα ήρθε να κλείσει αυτό το κύκλο, τις μαύρες ημέρες της Ευρώπης. Οπότε έχει ταυτιστεί η Ευρώπη για κάποιες χώρες ως συνώνυμο της ευημερίας και της δημοκρατίας. Τώρα όμως βλέπουμε ότι με την οικονομική κρίση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, με το μεταναστευτικό και παράλληλα τον ισλαμικό φονταμεταλισμό που υπάρχει και με τα γεγονότα που ξεκίνησαν από Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει πάλι αφυπνίσει τις εθνικιστικές τάσεις και νομίζω ότι έχουν βρει και πάτημα και όλα αυτά τα κόμματα, ώστε να προωθήσουν πολιτικές και να ανέβουν στην πολιτική σκηνή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό. Μάλιστα. Στέλλα. Οπότε λίγο δεν υπάρχει έτσι η συνείδηση, το τι έγινε παλιά, να θυμόμαστε τι έγινε παλιά, για να μην πάθουμε ακριβώς τα ίδια υπάρχει στην Ευρώπη. Κενό μνήμης που λέμε. Στέλλα, σ' ανησυχεί? Δεν με ανησυχεί τόσο όσο με προβληματίζει. Προσπαθώ να διευκρινίσω, θα έλεγα, τα αίτια που οδηγούν και τους νέους ανθρώπους ή και τους απλούς πολίτες να επιλέξουν κάποιο εθνικιστικό κόμμα, κάποιο ακραίο ακροδεξιό κόμμα, κάποιο το οποίο εκφράζεται με μεγάλα λόγια, θα έλεγα, τύπου και αυστηρά λόγια απέναντι σε μεγάλα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι μια ανοιχτή κοινωνία. Πράγματα τα οποία μέχρι κάποιο σημείο μπορούμε να αρχίσουμε να τα δικαιολογούμε. Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα να ανησυχούν για τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που λάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε στη χώρα μας και σε όλα τα άλλα κράτη-έθνη. Είναι λογικό να προβληματιζόμαστε για την ανισότητα της οικονομίας όσον αφορά τις χώρες του Βορρά με τις χώρες στο Νότο. Επίσης είναι λογικό το ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι για να επιλέγουν να ψηφίζουν τέτοιου είδους κόμματα σημαίνει ότι δεν βρίσκουν σωστές λύσεις στα προβλήματα που έχουν στα κόμματα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό είναι... και αντιδραστικοί ψήφοι, θα έλεγα, οι οποίοι οδηγούνται σε αυτού του είδους κόμματα. Δικαιολογείται μέχρι ένα σημείο. Δεν θεωρώ ότι πάμε σε ακραία σενάρια τύπου φασισμός, επανέρχεται ο φασισμός. Όχι. Τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυσάρεστα, αλλά ούτε και γιορτινά. Οι έδρες πάνω κάτω έχουν κυμανθεί. Υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν και άλλοι νικητές. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν τα κράτη-μέλη όσο το δυνατόν καλύτερα. Νίκο, είναι δικαιολογημένη η ψήφος από την πλευρά των πολιτών σε ακραία λαϊκιστικά κινήματα και κόμματα? Ναι, είναι δικαιολογημένη. Αν μια Ευρώπη ισοδομεί τα τελευταία χρόνια ή περνάει μια κρίση οικονομική, ναι, βρίσκει πιο ευήκο αότα μια λαϊκίστικη, ενδεχομένως δημαγωγική πολιτική. Okay, είναι πιο δύσκολο να πεις με επιχειρήματα παρά με κραυγές. Okay. Απλά εγώ, όπως σας είχα πει για την αρχή της εκπομπής μου, είναι ότι πήραν ελάχιστες, ας το πω, όχι ελάχιστες, ένα σημαντικό ποσοστό εδρών. Δεν πρέπει να μας ανησυχεί, αλλά δεν πρέπει να μας εφησυχάζει το γεγονός αυτό, συν ότι οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκά κόμματα απόλυσαν 96 έδρες. Αναφέρομαι στο Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα και στους Σοσιαλδημοκράτες. Βέβαια, είχαμε άνοδο των Πρασίνων, πολύ σημαντικό αυτό για την κλιματική αλλαγή, 17 στόχους του ΟΗΕ. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γύρω στην κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό, τονώθηκαν οι Πράσινοι, όχι βέβαια στην Ελλάδα, νομίζω 1% πήρανε, δικαιούτο κάτι περισσότερο από άλλα κόμματα, τέλος πάντων. Και βλέπουμε και μια των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών, μια άνοδο των ποσοστών, λόγω βέβαια και της προσχώρησης του Μακρόν οφείλεται τόσο εκεί. Άρα λοιπόν αυτοί οι σχετισμοί μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, κύριε Κοσμαδάκη, ποιος θα γίνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο, ας το πούμε, αποφασίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με μια άτυπη σύνοδο κορυφή. Ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε ότι στηρίζει Τίμερμαν. Υποψήφιτα Βέμπερ, γιατί αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε μια πολιτική να αλλάξει για να πέσουν τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων, πρέπει να υπάρξει μια δυνατή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει πολιτικές έτσι ώστε να κατέβουν. Είναι όμως και μια ισχυρή κριτική το γεγονός ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν είναι εκλεγμένη, αλλά έχει τη μορφή μιας αριστοκρατικής ολιγαρχίας. Έτσι, ότι αυτή αποφασίζει, αυτή εξουσιάζει, και από την άλλη έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο είναι μεν εκλεγμένο από την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά από την άλλη δεν έχει τόσο ισχυρό ρόλο. Όχι, με τη συνθήκη της Λισαβόνας που εγγράφει το 2007 υπάρχει ισχυρός λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρητικά έχει ισχυρό ρόλο. Όχι, όχι. Θεσμικά έχει. Το τι γίνεται επί του πρακτέου διαφέρει και παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα που μεταχειρίζονται αυτές τις θέσεις. Πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όντως υπάρχει αυτή η κριτική, ασκείται, αλλά μην τα ρίχνουμε μόνο εκεί. Είναι και οι αντιπρόσωποι και τα πρόσωπα τα οποία μπαίνουν σε κομβικές θέσεις. Αυτά θα συζητηθούν αυτή τη στιγμή. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς διαμοιράζονται αυτές οι θέσεις, έτσι ώστε, γιατί ο ένας θεσμός έχει δύναμη με βάση την ενεργητικότητα του κάθε επικεφαλής. Συμφωνούμε σε αυτό. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο, θεσμικά μπορούσε να παίξει όμως ένα αλφα ρόλο, να διαδραματίσει εξελίξεις. Δεν ξέρω για τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω την υποψηφιότητα Βέμπερ να συγκεντρώνει πλέον πολλά ποσοστά. Κάποιοι κάνουν λόγο και για φωνές ότι μπορεί να υπάρξει λύση Μέρκελ, αν και η ίδια το έχει διαψεύσει. Δεν μας έχει συνηθίσει η Μέρκελ να λέει κάτι και να το αναιρεί την επόμενη μέρα. Κάποιοι όμως τονίζουν τη λύση Μέρκελ. Όχι, με συγχωρείς που σε δικόπτω. Έχουν πέσει τα ποσοστά των χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία. Πράγμα που η λύση Μέρκελ πλέον είναι εκτός σεναρίου. Γιατί το λέω, Στέλλα? Γιατί η Μέρκελ, από ό,τι ξέρουμε, φεύγει από καγκελάριος. Έχει παραδώσει. Φεύγει, μάλλον πάνε και για εκλογές εκεί πέρα. Έχουν και δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Πάνε και για εκλογές. Προετοιμάζουν. Ναι, αλλά δεν νομίζω. Σε αυτό που είπες, έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι τόσα ποσοστά του Δημοκρατικού Κόμματος, όσα ποσοστά των Σοσιαλδημοκρατών κατακριμνίστηκαν. Άρα εκεί στη Γερμανία μπορούμε να περιμένουμε πολιτικές εξελίξεις. Να δούμε και να πούμε Τζαμάικα. Τι εννοούμε? Ότι οι χριστιανοδημοκράτες έχουν μαύρο χρώμα, με ένα συνασμό χριστιανοδημοκρατών, φιλελευθέρων και πρασίνων. Όπου τα κόμματα είναι τα χρώματα του κάθε κόμματος για την ιστορία είναι το μαύρο, το κίτρινο και το πράσινο, που είναι τα χρώματα της σημαίας της Τζαμάικα. Έτσι. Το συζητούσαμε και πριν. Ναι, οι εξελίξεις στη Γερμανία μπορεί να πυροδοτήσουν ευρωπαϊκές εξελίξεις. Μπορεί να πυροδοτήσουν, πρέπει να δούμε λίγο. Ναι, ναι, περιμένουμε. Ναι. Κώστα, το ίδιο ερώτημα και σε σένα. Άνοδος λαϊκιστικών κινημάτων και κομμάτων. Για ποιο λόγο και αν είναι δικαιολογημένη η ψήφος των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτά τα κόμματα? Μπορούμε να την αιτιολογήσουμε. Εγώ δεν θα τη δικαιολογούσα. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε κάτω να εξηγήσουμε ποια ήταν η ιστορία και πώς εξελίχθηκε και φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε ως απάντηση στον πόλεμο. Οπότε όταν έχεις ακραίες θέσεις και οι αντιδράσεις ήταν ακραίες και δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να δέχεται ακραίες αντιδράσεις. Αλλά το πιο απλό, είσαι στον δρόμο, δεν θες να σε χτυπήσει κάποιος. Και απ' την άλλη, πιστεύω ότι όλοι, αν δούμε κάποιον πεσμένο άνθρωπο κάτω, θα θέλουμε να το σηκώσουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Αλλά στην πολιτική είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ορμόμενοι από το συναίσθημα κάνουμε επιλογές που δεν τις πολύ σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε μέχρι αύριο, μεθαύριο ή φέτος και δεν σκεφτόμαστε μακριά. Που είναι λάθος. Αλλά δεν μπορείς να το κατηγορήσεις γιατί σήμερα έχει χρέη, αύριο πάλι πρέπει να ταΐσει το παιδί του. Οπότε λίγο πρέπει να κάτσουμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και τι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τώρα οι πολιτικές έχουν ρόλο, όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, ναι, οκ. Λίγο-λίγο μπορούν να πυροδοτήσουν κάτι, αλλά το πλαίσιο είναι οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα πρόσωπα. Είδαμε, ας πούμε, στη Γερμανία που έλεγες, ότι στη θέση του Σόιμπλε, που ήταν ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος, όπως έχει πει και ο ίδιος ή όπως συζήσαμε κι εμείς, μπήκε ο Σόλτς, νομίζω έτσι λέγεται, των σοσιαλδημοκρατών, που εφαρμόζει κατά 99% μια πολιτική. Άρα έχει θέμα, έχει σχέση με την πολιτική, τη στρατηγική που εφαρμόζει κάθε χώρα και άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα που δεν την πιστεύουμε πλέον. Γιατί εκλέγουμε τον κύριο Παπαδημούλη ή τον κύριο Κίρτσο, αλλά ξέρουμε ότι τον προτέρων δεν έχει καμία δύναμη. Άντε λίγο από εδώ, άντε λίγο από εκεί, δεν. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, έτσι, και επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, θέλω ένα σύντομο σχόλιο, παύλα απάντηση, από τον καθένα από εσάς ή την καθεμία από εσάς, σχετικά με το αν είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον. Σοφία, τι λες, είσαι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη για το ευρωπαϊκό μέλλον? Ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι για να αποφύγουμε τις ακροδεξιές τάσεις που επικρατούν τώρα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η Ευρώπη να φέρει πιο κοντά τον πολίτη. Δηλαδή, να καλλιεργήσουμε την ευρωπαϊκή συνείδηση και ο πολίτης να αισθανθεί ότι είναι πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Να δημιουργηθούν, ας πούμε, κάποιες... να τεθούν οι βάσεις για πιο ενεργητικές πολιτικές, αποπαθητικές που έχουμε τώρα, σε κοινωνικά ζητήματα όπως η ενεργεία, και να οι ευρωπαϊκές εκλογές να έχουν μία θέση στην η κοινωνία μας και σε τοπικό επίπεδο και να καταλάβουμε ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη μπορούν, αν αυξήσουν τις εκθέσεις, τις προτάσεις με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να ακουστεί και η φωνή η δική μας εδώ στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη. Ωραία. Στέλλα, ένα σύντομο σχόλιο. Ναι. Είμαι αισιόδοξη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τώρα με τις προεκλογές και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναγκαστικά τα κόμματα θα οδηγηθούν σε μια συνεργασία. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει πολυφωνία. Όλοι οι άνθρωποι πλέον θα εκπροσωπηθούν από τα δικά τους κόμματα που ψηφίσανε. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Θα ακουστούν όλες οι απόψεις, θα πάρθουν σωστές αποφάσεις, όχι μονόπλευρες, όχι αποφάσεις οι οποίες κρίνουν και βλέπουν μόνο τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μπουν και στο επίπεδο το πιο κοντά στο πολίτη. θα έρθουν πιο κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων και γι' αυτό είμαι αισιόδοξη όσον αφορά αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία, ευελπιστούμε σε καλές επιλογές των ανθρώπων που θα κυριαρχήσουν ως επικεφαλής στους όλους τους οργανισμούς που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε μια θετική εικόνα. Μάλιστα. Για το μέλλον. Ωραία, ευχαριστούμε Στέλλα. Νίκο, είσαι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη για το ευρωπαϊκό μέλλον? Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξος. Γιατί η μεγάλη προσφυγική κρίση έχει φτάνει ενδεχομένως στο τέλος της, όπου η Ευρώπη δοκιμάστηκε ποικιλοτρόφως. Γι' αυτό είχαμε και την έξαρση ακροδεξιών μορφωμάτων, παύλα κομμάτων. Το μόνο που με προβληματίζει είναι πώς θα ενταχθεί το πλαίσιο έτσι ώστε να δοθεί μια λύση κατά της ανεργίας που μίλησε η κυρία Γιαλαμά. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλο που μαστίζει την Ευρώπη, την κυρία μας Ήπειρο. Είναι διαβρωτικός παράγοντας. Όπως και το δημογραφικό. Η Ευρώπη γερνάει και πρέπει εκεί να εστιάσουμε λίγο ανεργία και το δημογραφικό μας. Το μόνο που με προβληματίζει πλέον στην Ευρώπη, που είναι από τα φλέγοντα ζητήματα, είναι το Brexit. Πώς θα το διαχειριστεί εν τέλει να βρεθεί μια συμφωνία. Το μόνο εκεί, γιατί πάντα ήταν δύσκολος παίκτης η Αγγλία, θα το χαρακτήριζα. Θέλω να δω τι απόνερα θα έχει ενδεχομένως μια τελική συμφωνία και υπό ποιους όρους. Μένω με το ένα πόδι, φεύγω με το άλλο, φεύγω εντελώς ή τελικά μένω και έχουμε μια Αγγλία, ας το πούμε, ταπεινωμένη πολιτικά. Εκεί έγκυται εμένα ο προβληματισμός μου. Πιστεύω όμως ότι αφού περάσαμε τον κάβο με τους ευρωσκεπτικιστές και τα ακροδεξιά μορφώματα που δεν πήρανε σημαντικό μερίδιο, πιστεύω ότι είναι στο χέρι πλέον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να κερδίσει το στοίχημα. Είναι στο χέρι της, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Και Κώστα, τελευταία απάντηση, τελευταίο σχόλιο για απόψε. Είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος? Δεν ξέρω πραγματικά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γενικότερα. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε τα ακραία φαινόμενα, δεν θα είμαι αισιόδοξος. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να... και οι ευρωβουλευτές πρέπει να πούν τι κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν γίνεται να τους βλέπουμε μία φορά στις τόσες και να λέμε. Και επίσης οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κατηγορούν την Ευρώπη για τα κακά. Και να λένε σε ό,τι καλό έχει κάνει η Ευρώπη, αλλά δεν το ξέρουμε, νομίζουμε το κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή και εμείς να κάτσουμε αντί να διαβάσουμε πώς συμπεριφέρεται η Ευρώπη και τι αντίκτυπο έχει σε εμάς αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή και εμείς έχουμε ευθύνη, δηλαδή δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλους τους άλλους. Πρέπει και εμείς να μάθουμε. Φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε.